Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση την οποία δέχομαι κάθε μέρα στο Instagram. Πότε θα κυκλοφορήσουν τα iPhone 13 στην Ελλάδα και τα Apple Watch Series 7. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα σας απαντήσω την ερώτηση που κάνετε όλοι, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Πότε θα κυκλοφορήσουν τα iPhone 13 στην Ελλάδα? Και θα απαντήσουμε σε μια ερώτηση γρίφο που γενικότερα ισχύει για όλα τα iPhone που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι και σήμερα και τι πραγματικά ισχύει και γιατί η αγορά κινείται έτσι. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πώς και πότε θα κυκλοφορήσουν τα iPhone 13 στην Ελλάδα? Δεν έχω ιδέα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας αρέσει και το βίντεο, μην ξεχάσει. Όχι, προφανώς κάνω πλάκα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν γίνεται η παρουσίαση των νέων συσκευών που λένε να κυκλοφορήσουν, συνήθως γύρω στις 14-15 του μήνα, είναι και η ημερομηνία που λένε ότι θα κυκλοφορήσουν κιόλας. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ βλέπεις ότι βγαίνει ένα καινούριο iPhone, την επόμενη μέρα ανοίγουν οι προπαραγγελίες. Αν όχι και την ίδια μέρα που έχει τύχει αρκετές φορές. Όταν όμως ανοίγουν οι προπαραγγελίες, ανοίγουν οι προπαραγγελίες για την Αμερική. Αυτό ισχύει μόνο για τους Αμερικανούς φίλους. Δυστυχώς, γενικότερα στην Αμερική όλα πάνε πιο γρήγορα. Και νομίζω αυτό το ξέρετε και το γνωρίζετε κιόλας. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ μικρή αγορά και είμαστε αδιάφοροι, θα έλεγα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεγάλες εταιρείες. Αλλά αυτό θα το πιάσουμε στο τέλος να το σχολιάσουμε. Όταν λοιπόν ξεκινάνε οι προπαραγγελίες στην Αμερική, οι Αμερικάνοι κάνουν την προπαραγγελία του iPhone και η Apple στέλνει τις συσκευές στους κατόχους. Αυτό συμβαίνει. Αυτή η προθεσμία παίρνει περίπου γύρω στις 2 εβδομάδες. Πολύ καλά κατάλαβες, δηλαδή κάνεις την προπαραγγελία, σε 2 εβδομάδες έχεις τη συσκευή σου Max, έτσι. Η Apple βγάζει φουρνιές συσκευών. Δηλαδή βγαίνει το πρώτο, η πρώτη φουρνιά που είναι οι πρώτες κυκλοφορίες, οι πρώτες συσκευές που κυκλοφορούν κυρίως στην Αμερική. Η δεύτερη φουρνιά είναι της Ευρώπης. Και η τρίτη φουρνιά είναι πάλι της Ευρώπης μαζί με της Αμερικής που κυκλοφορούν κάποιες εκεί και κάποιες εδώ ανάλογα με τις παραγγελίες που συνεχίζονται να γίνονται. Η Apple, έχω να σας πω ότι αύξησε την παραγωγή των iPhone φέτος για το iPhone 13 λόγω της αυξημένης ζήτησης, αλλά υπάρχει και ένα γαγό. Φέτος υπάρχει θέμα με το Ταϊβάν, η ταϊβανέζικη εταιρεία, το ταϊβανέζικο εργοστάσιο μάλλον που έχει αναλάβει να φτιάχνει κάποια εξαρτήματα για τις κάμερες των iPhone, δυστυχώς έχει COVID κάποιος από αυτούς και το εργοστάσιο υπολειτουργεί. Οπότε η παραγωγή θα πέσει, δεν ήταν στα πλαίσια που ήταν να κυκλοφορήσουν κάποια μοντέλα, θα πέσει λίγο περισσότερο. Αλλά θα έχουμε διαθέσιμα μοντέλα κανονικά, αλλά σε λιγότερο άμεσο, όχι τόσο άμεσα όσο θα είχαμε στις υποκανονικές συνθήκες. Τώρα, τι συμβαίνει όμως, ας κλείσουμε την παρένθεση, τι συμβαίνει όμως πραγματικά και πότε θα κυκλοφορήσουν? Όπως σας είπα, είναι η Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν είναι σε υψηλή εκτίμηση γενικότερα. Είμαστε ναι μεν, αλλά θα κοιτάξουν να κυκλοφορήσουν σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Προφανώς, μεγαλύτερες με περισσότερο πληθυσμό. Κυκλοφορούν κυρίως εκεί πέρα και εκεί πέρα γίνονται και οι μεγάλες, τα μεγάλα release των τηλεφώνων και συνήθως κυκλοφορούν μια εβδομάδα αφού το κυκλοφορήσουν πρώτα στην Αμερική. Όσοι έχετε την τιμή και τη χαρά να είστε από εκεί, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε που μας στέλνετε φωτογραφίες να βλέπουμε και ξενερώνουμε που δεν τα έχουμε. Όχι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω τώρα? Στην Ελλάδα, ναι μεν, είμαστε μια αγορά, αλλά στην Ελλάδα θα έρθουν και περίπου 1.000-5.000 μοντέλα για όλη την Ελλάδα. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι, θα είναι η πρώτη φουρνιά. Όταν κυκλοφορίζουν στην Ελλάδα αυτά τα τηλέφωνα, τα λανσάρει και τα φέρνει ένας προμηθευτής, πάρα πολύ γνωστός στην Ελλάδα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές στο Instagram. Και αυτός ο προμηθευτής στέλνει τα τηλέφωνα στους μεταπολιτές, δηλαδή όπως μεγάλες εταιρείες που λίγο πολύ γνωρίζετε, που καλό ήταν να μην αναφέρουμε. Τώρα, την αποκλειστικότητα την έχουν μεγάλα καταστήματα τηλεφωνίας. Οπότε, πρώτα θα γίνουν το release σε εκείνα τα μεγάλα πολυκαταστήματα και μετά θα κυκλοφορήσουν σε όλα τα υπόλοιπα μικροκαταστήματα ή μεγαλοκαταστήματα ταυτόχρονα. Οι προμηθευτές και ο προμηθευτής που φέρνει τα τηλέφωνα για όλους είναι ένας. Ωραία, τουλάχιστον για τις μεγάλες εταιρείες. Από εκεί και μετά,
Αν δείτε τηλέφωνο που έχει κυκλοφορήσει από τρίτη ή τέταρτη εταιρεία ή μικροεταιρείες που κυκλοφορούν στο Instagram και πουλάνε τηλέφωνα, ήδη δεν έχει κάνει επίσημο release στην Ελλάδα το τηλέφωνο. Δεν έχει υπάρχει καν ανακοίνωση επίσημη, να φανταστείτε, από τα μεγάλα καταστήματα το πότε θα ανοίξουν οι προπαραγγελίες. Όπου βλέπετε ότι έχουν ανοίξει προπαραγγελίες, είναι δήλωση ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον για την Ελλάδα προς το παρόν και τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο. Από τη στιγμή που ανοίγουν οι προπαραγγελίες και προπαραγγείλεις το τηλέφωνό σου, σε 1-2 εβδομάδες, όπως και στην Αμερική, έχεις τη συσκευή σου στο σπίτι σου. Από τη στιγμή που ανοίγουν οι προπαραγγελίες, ξαναλέω, δεν έχουν ανοίξει όμως ακόμα. Τι γίνεται τώρα? Λένε ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή από 1 έως 10 Οκτώβρη θα κάνει τις προπαραγγελίες. Όποιος θέλει, θα ανοίξουν δηλαδή προπαραγγελίες, οπότε να παραλάβουν 1-2 εβδομάδες μετά η πρώτη. Τώρα, από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι προπαραγγελίες, όσοι προλάβουν θα έχουν τα πρώτα μοντέλα και όσοι κάνουν την παραγγελία τους θα το αποκτήσουν. Όμως, εάν σε περίπτωση είσαι από αυτούς που έρθει δεύτερος ή τρίτος, θα αναμένεις την επόμενη παρτίδα iPhone που θα κυκλοφορήσει κυρίως τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Η τρίτη φουρνιά που έρχεται στην Ελλάδα είναι, αν δεν την προλάβεις πάλι, είναι τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Γενικότερα να ξέρετε ότι πέρσι με τα iPhone 12 υπήρχε μια καθυστέρηση γενικότερα, αλλά κυρίως και κατά βάση τα μοντέλα γενικότερα κυκλοφορούν έτσι. Τώρα, για το Apple Watch που έχουμε πει, αναμένεται ακόμα να κυκλοφορήσει στην Αμερική. Δεν έχει καν φτάσει ούτε και εκεί. Τι γίνεται τώρα? Λένε ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή από 1 έως 10 Οκτώβρη θα κάνει τις προπαραγγελίες. Όποιος θέλει, θα ανοίξουν δηλαδή προπαραγγελίες, οπότε να παραλάβουν 1-2 εβδομάδες μετά η πρώτη στην Αμερική, ξαναλέω. Οπότε το Apple Watch το αναμένουμε τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, τουλάχιστον για την Ελλάδα, με βάση τη δική μου εκτίμηση, εάν σε περίπτωση όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Τα iPhone εκτιμάται ότι θα τα κυκλοφορήσουν μέσα Οκτώβρη, δηλαδή το πρώτο 15ήμερο ίσως να έχουμε εξελίξεις. Το βίντεο γίνεται 1 Οκτώβρη, αυτό το βίντεο, και θα ανέβει την Κυριακή στις 3 Οκτώβρη. Αυτό το βίντεο που το βλέπεις σήμερα. Ακόμα όμως δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Μόλις βγει θα ενημερώσω στο Instagram, οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας να ακολουθήσεις στο Instagram για να έχεις και εσύ την πληροφορία πρώτος. Πρώτο πόλο και βασικό που πρέπει να κάνεις αυτό το βίντεο είναι να πας να κάνεις follow στο Instagram. Γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο πραγματικά σε ενδιαφέρει και είναι ένα βίντεο το οποίο η πληροφορία θα ανέβει πρώτο στο Instagram. Οπότε αν θες να μαθαίνεις λεπτομέρειες, φύγε. Πήγαινε τώρα Instagram. Οπότε, αναμένεις, περιμένεις τον Οκτώβρη να έρθει. Εγώ θα σας έλεγα να μην βιάζεστε, αναμένετε. Δεν θα κερδίσετε κάτι αν είστε πρώτοι που θα το πάρετε. Είτε το πάρεις πρώτος, είτε το πάρεις τρίτος, είναι το ένα και το αυτό. Μέχρι τέλος Οκτώβρη, θεωρώ, με αρχές Νοέμβρη, οι πρώτοι δεν θα έχουν παραλάβει. Δεν θεωρώ πως πρέπει να το πάρεις πρώτος ή να το παραγγείλεις από εξωτερικό και να το περιμένεις να έρθει, θα σου βγει την ίδια ακριβώς τιμή. Επίσης, τα καταστήματα που το φέρνουν τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή ήδη κάποια καταστήματα το έχουν λανσάρει και το κυκλοφορούν και το μπορείς να πας να το αγοράσεις, το έχουν ακριβότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για τον λόγο ότι αυτοί πάνε και το αγοράζουν από καταστήματα του εξωτερικού. Δηλαδή, δεν έχουν άκρη να φέρουν από προμηθευτή. Οπότε πάνε και λένε, φέρε μου κατάστημα της Apple Ιταλίας, ξέρω εγώ, 4 μοντέλα, αγοράζω εγώ τα 4 μοντέλα stock, τα παίρνω, τα φέρνω στην Ελλάδα και τα πουλάω κάτω ευρώ ακριβότερα για να μπορέσω να βγάλω το δικό μου κέρδος. Προφανώς αν θέλεις να πάρεις τα κινητά με κάποια έκπτωση, δεν θα μπορέσεις να τα πάρεις από αυτές τις εταιρείες. Ή αν θέλεις να βάλεις σε κάποια συμβόλαια ή αν θέλεις για τον οποιονδήποτε λόγο να πάρεις μια συσκευή με τον οποιονδήποτε τρόπο φθηνότερα. Προφανώς εκεί θα την πληρώσεις και ακριβότερα. Τώρα, εάν είσαι από αυτούς που θέλεις απλά να το έχεις πρώτος, δεν θα καταφέρεις και τίποτα. Μπορείς απλά να δώσεις 100 ευρώ παραπάνω από την τσέπη σου και να το έχεις πρώτος. Και τι κατάλαβες, φίλε μου? Τι κέρδισες? Πάλι θα περιμένεις τα βίντεο tutorial για να δεις πώς δουλεύουν κάποιες έξτρα λειτουργίες, γιατί δεν θα μπορείς ίσως να τις ψάξεις. Ή ίσως δεν θα μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς τόσο πολύ μέχρι να περιμένεις βίντεο. Αλλά αυτοί που τραβάνε βίντεο δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Κατάλαβες? Οπότε αναμένεις. Δεν κερδίζεις κάτι εάν είσαι από τους πρώτους. Και εγώ θα ήθελα να είμαι από τους πρώτους, αλλά αναμένω μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από το βίντεο. Επίσης, live στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.